Συνηθισμένη τακτική τη Μόσχα και του Κιέβου να μην αποκαλύπτουν τι απώλειέ του στον πόλεμο στην Ουκρανία και να αναφέρονται μόνο στι απώλειε του εχθρού. Παρ' όλα αυτά, από την έναρξη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 78.329 Ρώσοι στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τη έρευνα που διεξάγει η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητική δημοσιογραφία MediaZona και Ομάδα Εθελοντών. Τα ονόματα των Ρώσων έχουν ταυτοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που αντλούν οι δημοσιογράφοι των ελόγων μέσων από ανοιχτέ πηγέ. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η ρυθμοί αύξηση του επιβεβαιωμένου αριθμού των νεκρών είναι οι πιο υψηλοί που έχουν καταγραφεί καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι αριθμοί του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου είναι μια μισή φορά μεγαλύτεροι από του αριθμού του 2023, ενώ οι αριθμοί του 2022 είναι υπερδιπλάσιοι. Τον Σεπτέμβριο, οι ερευνητέ δημοσιογράφοι κατά μέσο όρο επιβεβαίωναν καθημερινά τον θάνατο 140 Ρώσων στρατιωτικών. Τον Οκτώβριο, οι δείκτε αυτοί έφτασαν του 152 επιβεβαιωμένου θανάτου ανά 24ωρο. Οι μεγαλύτερε απώλειες καταγράφονται μεταξύ των εθελοντών, δηλαδή μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν συμβάσει μετά την έναρξη τη πλήρου κλίμακα εισβολή. Οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τον θάνατο 16.551 εθελοντών που αντιστοιχεί στο 23% των συνολικών απολειών του ρωσικού στρατού που έχουν επιβεβαιωθεί. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών το 2024 είναι τα 38 έτη. Τουλάχιστον το 56% όλων των νεκρών στρατιωτικών είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το ρωσικό στρατό τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος. Η αύξηση των απολειών κατά την άποψη των δημοσιογράφων του BBC που πραγματοποιούν την έρευνα ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της επίθεσης του Ρωσικού στρατού στην περιοχή του Ντονιέτσκ, καθώς και των διαρκώς εμφανιζόμενων στοιχείων που επιβεβαιώνουν τον θάνατο Ρώσων στρατιωτικών στην περιοχή Κούσκ. Οι κατάλογοι που καταρτίζουν οι δημοσιογράφοι διαμορφώνονται με βάση στοιχεία που προέρχονται από ανοιχτέ πηγέ. Μέσα μαζική ενημέρωση, ανακοινώσει τοπικών αρχών, αναρτήσει συγγενών στα μέσα κοινωνική δικτύωση και στοιχεία από τα νεκροταφεία. Σύμφωνα με τι εκτίμησει τη έρευνα, ο πραγματικό αριθμό των Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Μόσχα και Κίεβο δεν αποκαλύπτουν τι απώλειε των πόλεμων στην Ουκρανία, αναφερόμενοι μόνο στι του εχθρού. Τα μέρη των στρατιωτικών συγκρούσεων τείνουν να υπερβάλλουν στις επιτυχίες τους και να υποβαθμίζουν τις αποτυχίες τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.